Θα δούμε την έρευνά μας τώρα, την έρευνα την οποία συνεχίζουμε για δεύτερο Σαββατοκύριακο. Η κυρία Βάχλα θα σας δείξει το σήμα και είναι η έρευνα που έχει να κάνει με τα στολίδια πριν από 20 χρόνια, τα οποία έχουν γίνει ρημαδιό τώρα. Έτσι. Βλέπουμε ήδη την κυρία Δήμητρα Σέκη. Έτσι, έχει κάνει την αυτοψία στο γήπεδο του Beach Volley, ένα γήπεδο, ένα στολίδι που έχει μετατραπεί, όπως είπαμε, σε σκουπίδι. Όχι μόνο το γήπεδο, αλλά και ό,τι άλλο υπήρχε μέσα στα κτίρια που το συνόδευαν. Δήμητρα, λόγω. Λοιπόν, Δήμητρα, έλα, γιατί βλέπουμε και τις εικόνες που έχεις καταγράψει. Κάναμε λοιπόν την αυτοψία μας στο γήπεδο του Beach Volley στο Φαλιρικό Δέλτα. Εκεί συναντήσαμε εικόνες απόλυτης εγκατάλειψης, λαιλασίας. Όλοι οι χώροι του γήπεδου έχουν βανδαλιστεί ολοσχερώς. Έχει μετατραπεί πραγματικά σε μια χωματερή. Ό,τι είχε αξία έχει κλαπεί. Χαλκός, σιδηροκατασκευές, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ακόμη και κάποια από τα 7.000 καθίσματα που διέθετε το γήπεδο. Να σας πω ότι στο λογιστήριο εκατοντάδες είναι τα δημόσια έγγραφα που είναι παρατημένα, είναι κατεστραμμένα τα γραφεία, τα έπιπλα, υπάρχει πάρα πολύ βρωμιά, πολλά σκουπίδια παντού, αλλά και γυαλιά. Και να σας πω ότι αυτό το έχουν φυτρώσει και δέντρα μέσα στο γήπεδο που γινόταν οι αγώνες, δηλαδή άνετα χαρακτηρίζεται δάσος, άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για άλλα 20 χρόνια. Και επίσης έχει πρόσβαση όποιος θέλει. Βρίσκουν εκεί καταφύγιο και άστεγοι, γιατί έχουν κοπεί οι λαμαρίνες. Καλά, αυτά είναι από ανθρώπινο χέρι που βλέπουμε τώρα. Έτσι. Οι καταστροφές, οι λαμαρίνες, τα μπατζούρια, οι πόρτες, τα τζάμια. Τα ολυμπιακά ακίνητα. Οι πυροσβεστικές φωλιές, το ασανσέρ το οποίο έχει λελεατηθεί. Τα καθίσματα που μας δείχνεις. Είναι όλο από ανθρώπινο χέρι, δεν είναι ως διαμαγείας. Ανήκει, είπε, στα Ολυμπιακά ακίνητα. Ένας σκουπιδότοπος. Ναι, και από το 2016 και μετά στην περιφέρεια Αττικής. Εμείς μιλήσαμε με κατοίκους της περιοχής, αλλά και τον Δήμαρχο Καλλιθέας, αν θέλετε να τους ακούσουμε. Λοιπόν, Γιώργος Μαργωμένος, Αντιδήμαρχος Καλλιθέας, και Ανδρέας Γκινόπουλος, κάτοικος. Πάμε να δούμε τι μας είπαν. Εμείς το γνωρίσαμε ως διαμάντι. Χαρήκαμε γι' αυτό. Το 2004 το ευχαριστηθήκαμε. Αμέσως μετά το σβήσιμο των φώτων των Ολυμπιακών Αγώνων, βρεθήκαμε σε μια κατάσταση στην οποία σιγά σιγά άρχισε η εγκατάλειψη. Εδώ, όπως βλέπουμε, ξύλωσαν όλα τα καλώδια και πήραν το χαλκό. Ναι, και όλα τα καλώδια, όλες τις τουαλέτες, τα πάντα τα έχουν πάρει. Υπάρχει εγκατάλειψη. Αν πάρει καμιά φωτιά, όπως βλέπεις, θα γίνει παρανάλωμα. Και βλέπεις ότι δύο ένα στολίδι έχει καταντήσει σκουπιδότοπος. Εκτός από τη μεγάλη καταστροφή, έχουν κλέψει ακόμα και τα τζάμια, γιατί δεν υπάρχουν σπασμένα, τα έχουν πάρει και βάζουν οι άστεγοι κουβέρτες και τα λοιπά και μένουν και άστεγοι. Ο Δήμος Καλλιθέας το διεκδίκησε. Προσπάθησε να το εντάξει στις παραχωρήσεις τις οποίες διεκδικούσαμε εκείνη την εποχή. Δεν έγινε ποτέ αυτό εφικτό. Το πήραν τα Ολυμπιακά ακίνητα ΑΕ, τα οποία μετονομάστηκαν με τη σημερινή τους μορφή Ελληνική Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, η σημερινή ΕΤΑΔ. Και από το 2016 το συγκεκριμένο χώρο ανήκει στην περιφέρεια Αττικής. Προοριζόταν για ένα συναυλιακό χώρο. Τελικά από λικαβιτό της παραλίας κατάντησε να είναι οχυτά της παραλίας. Φανταστείτε ότι θέλουμε να φτιάξουμε τα φώτα και μόλις τα φτιάχνουμε, αμέσως γίνεται η κλοπή του χαλκού από τους διάφορους παραβατικούς. Κλέβουν το χαλκό, χάνουμε πάλι το φωτισμό. Παραβατικότητα σε όλη τη μεγαλεία. Κόντρες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τα μπάζα εδώ πέρα τα οποία βλέπετε το χειμώνα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει άνεμος ισχυρός, το μοσχάτο λες και υπάρχει συννεφιά, αλλά όχι φυσική συννεφιά, υπάρχει συννεφιά από μπάζα. Μάλιστα, λοιπόν, μια καλημέρα στον κύριο Νίκο Χούτα. Ευχαριστούμε που είστε και αυτή τη φορά μαζί μας. Διδάκτορας νεότερης ιστορίας, έχετε κάνει τη δική σας έρευνα για τα ξεχασμένα Ολυμπιακά ακίνητα και μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. 36 εκατομμύρια ευρώ μας κόστιζε το συγκεκριμένο γήπεδο. Το παράδοξο. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Το παράδοξο με το beach volley είναι ότι βρίσκεται σε μια περιοχή που έχει χιλιομελετηθεί. Ναι. Η πρόβλεψη ήταν λιώμενη εγκατάσταση και έγινε μόνιμη τελικά με πασάλους τσιμέντου, που κάτι που δεν χρειάζονταν σε μια περιοχή τόσο κοντά στη θάλασσα. Είναι ένα σημείο στο οποίο οι Ολυμπιακοί Αγώνες είχαν στοχεύσει στο να στραφεί η πόλη προς το θαλάσσιο μέτωπο. Ναι. Οι σχεδιαστές της εγκατάστασης του beach volley είχαν προβλέψει εκεί να γίνει χώρος αναψυχής, χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Δηλαδή δεν ήταν αμήνη η αθλητική εγκατάσταση. Ναι. Μιλάμε για 9.000 θέσεις, χρησιμοποιήθηκαν οι 7 στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και είναι απορίας άξιων, είναι παράδοξο αυτό που είπα και πριν. Μια χιλιομελετημένη περιοχή, υπάρχουν μελέτες από το γραφείο Δοξιάδη, από το 50. Πώς έχει έτσι ξεφύγει και έχει περιπέσει σε αυτή την αξία. Αυτό που βλέπουμε στα πλάνα περνάει
στην μετά περιφέρεια... την εγκατάλειψη, στην περιφέρεια Αττικής. Ναι. Το 2019, επί ηγεσίας Πατούλη, προσπαθεί να το εντάξει μέσα σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Ουσιαστικά για να... κάτι να το κάνουμε. Τώρα δεν ξέρω τι θα το κάναμε, αλλά ναι, κάτι θα το κάναμε για να βρούμε τα χρήματα. Δηλαδή τώρα 12 χρόνια ήταν στα Ολυμπιακά ακίνητα, 12 χρόνια. Δεν το κάνανε τίποτα 12 χρόνια. Έτσι. Καλά, αυτά τα κάνεις από πριν, δεν κάνεις τώρα με συγχωρείς κιόλας δηλαδή. Μετά, αλλά τόσα χρόνια στην περιφέρεια και τώρα πάλι ξανακοιτάμε τι μπορεί να γίνει με αυτά τα πράγματα. Και τότε θυμάμαι ότι ξεκινήσαμε για να μπούμε στο ευρώ, ότι θα ήταν πυλώνας ανάπτυξης στα Ολυμπιακά έργα. Μια απίστευτη ιστορία, έτσι. Ειδικά το κομμάτι του φαλυρικού όρμου, της ανάπλασης του. Το beach volley είναι κομμάτι της ανάπλασης του φαλυρικού, η εσπλανάδα που λέγαν. Και τα λοιπά. Είναι απορία άξιο, είναι εντελώς παράδοξο. Ίσως από όλα τα Ολυμπιακά έργα, περισσότερο και από το Ολυμπιακό χωριό που ήταν και αυτό χρηματοδοτούμενο και το μιλήσαμε την προηγούμενη φορά γι' αυτό. Από όλα τα Ολυμπιακά έργα είναι απορία άξιο πώς κατέληξε σε αυτή την αχρησία. Τώρα λέμε μετά από τόσα χρόνια είναι πάει στην περιφέρεια Αττικής. Εδώ θέλει μια υπερτοπική, ας πούμε, αντίληψη. Ναι, όπου η περιφέρεια το κάνει τι ακριβώς. Μια μόνιμη κατασκευή ενός γηπέδου beach volley σε ένα χώρο που είναι υπό ανάπλαση κιόλας. Δεν θα μπορούσε να σταθεί ως beach volley. Ως συναυλιακός χώρος ήταν η πρόβλεψη. Το και σας λέω και στο φάκελο, ήταν η λιώμενη εγκατάσταση. Ναι. Μα αν δείτε το Αττικό τοπίο, δεν χωράει τώρα τσιμέντο στο παράλληλο μέτωπο. Ήθελε μια άλλου τύπου κατασκευή. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την έρευνά μας και θα μας βοηθήσετε, γιατί χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας και με άλλα Ολυμπιακά ακίνητα. Πάμε προς μαραθώνα μεριά την άλλη εβδομάδα. Θα δείξουμε και άλλα πράγματα, γιατί και εκεί έχουμε χάσει λεφτά κι αλλού. Δεν κλαίμε μόνο για τα 36 εκατομμύρια εδώ. Πάντως στο Σίδνεϊ, για να ξέρουμε πώς λειτουργούν και οι τοπικές κοινωνίες, όταν πήγαν σε μια έτσι εμβληματική παραλία να κάνουν στο beach volley μόνιμη κατάσταση, διαμαρτυρήθηκαν οι κάτοικοι και μαζεύτηκε το όλο θέμα. Ναι.